όλους τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τον ΔΔΕ για τυχόν βλάβες. Έτσι ακριβώς, μία νέα τηλεφωνική γραμμή, πέρα από τις δύο που ήξερα μέχρι τώρα καταναλωτές, δηλαδή το 11500 και το 211-900-500, έρχεται να προσθεθεί στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η γραμμή αυτή είναι το 800-400-4000. Στη γραμμή αυτή η χρέωση είναι δωρεάν. Είτε κάποιος παίρνει από σταθερό, είτε από κινητό. Και μπορούμε στον αριθμό αυτό να δηλώσουμε τη βλάβη μας, αλλά και να ικανοποιήσουμε και άλλα αιτήματα εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Δηλαδή. Όπως για παράδειγμα, να δηλώσουμε την ένδειξή μας. Να κάνουμε αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο. Να κάνουμε αίτηση για μετατόπιση παροχής. Για αύξηση ισχύως, αλλά και για τον έλεγχο του μετρητή. Αυτά τα αιτήματα λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει εδώ στο ΔΔΕ ή να στείλει με κάποιο mail. Μπορεί τηλεφωνικά να τα ικανοποιήσει μέσα από αυτό το νούμερο. Βέβαια, αυτή η εξυπηρέτηση ίσχυε και με τα προηγούμενα. Απλά υπήρχε μια χρέωση των παρόχων, ειδικά στο 11500, που ήταν αρκετά μεγάλη και υπήρξαν πολλές φορές παράπονα των καταναλωτών. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτή τη δυνατότητα, το 800-400-4000, χωρίς χρέωση, επειδή τους τις βλάβες, αλλά και για εξυπηρέτησή τους στα αιτήματα που είπα προηγουμένως, αλλά και γενική εξυπηρέτηση, σε οποιαδήποτε απορία έχουν, μπορούν να πάρουν σε αυτόν τον αριθμό χωρίς να χρεώνουν. Το παράπονο που είχαμε ότι παίρναμε εκεί, μέχρι να έρθει το αίτημα εδώ δεν ήταν εύκολο ή δεν μπορούσαν να τους βρούνε, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Αυτά όλα λέτε ότι με τη νέα τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε έτσι και σε αυτά μια θετική εξέλιξη, να μην έχει τόσο παράπονο ο κόσμος. Σε αυτό δεν θα υπάρξει αλλαγή, γιατί πέφτουμε πάλι στο ίδιο κέντρο. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν δικαιολογημένα τα παράπονα των καταναλωτών σχετικά με αδυναμία πραγματοποίησης κλήσης. Αυτό συνέβαινε μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που υπήρχε γενική κακοκαιρία στη χώρα και ήταν λογικό ότι το κέντρο αυτό το καλούσαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μιλάμε δηλαδή για πολύ ειδικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η διαφορά που ουσιαστικά γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει χρέωση. Με το νούμερο αυτό. Και από σταθερό και από κινητό. Μπορούν να παίρνουν και απαντήσεις για διακοπές ρεύματος που τυχόν να υπάρχουν, δηλαδή πότε θα έρθει το ρεύμα, μπορούν να πάρουν εκεί, θα τους απαντήσει. Ναι, αυτό είναι στα πλαίσια της γενικής εξυπηρέτησης που είπα. Μπορούν. Αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να απευθυνθεί εκεί. Μπορεί βέβαια, όπως σας είπα, να το κάνει. Αλλά δεν χρειάζεται να απευθυνθεί εκεί, διότι εμείς από τη στιγμή που βγαίνει μια βλάβη, η οποία είναι μια μεγάλη έκταση, αμέσως ενημερώνεται το βλαβολεπτικό κέντρο και όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο, τον ρωτάει από ποιο νομό είσαι και όταν θα πει από το νομό σου, του λέει ότι έχουμε βλάβη σε εκείνα και σε εκείνα τα σημεία και ότι μέσα σε μία ώρα ή σε δύο ώρες εκτιμάται η αποκατάσταση που θα γίνει τη βλάβη. Και έτσι ησυχάζει ο καταναλωτής, ξέρει ότι ο ΔΔΕ γνωρίζει τη βλάβη και το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει. Και με αυτόν τον τρόπο δεν φορτώνονται και οι γραμμές αυτές. Γι' αυτό λέω ότι κάποιες περιπτώσεις που υπήρξαν είναι σπάνιες και είναι λίγες και οφείλονταν σε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα πανελλαδικής έκτασης, οπότε ήταν πολύ απασχολημένες οι γραμμές. Ευχαριστούμε πολύ.